Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το κλειστό του Σπαρτακού που απόψε Westside και Τζιβάνα έρχονται αντιμέτωπες στην δεύτερη αγωνιστική της Summer Development League. Αμφότερες. Οι ομάδες αναζητούν την πρώτη της νίκη στην καλοκαιρινή αυτή προσπάθεια, καθώς και οι δύο ιτήθηκαν στην πρεμιέρα τους από την Westside, γνώρισε την ήττα από την Clio με 58-38, από την άλλη η Τζιβάνα για ένα πόντο έχασε το παιχνίδι της, το πρώτο της παιχνίδι στην Summer League από την Φιωρετίνα με 55-54. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση, νωρίς εδώ μεσημεριάνο ματσάκι στο Ζεφύρι και έχουμε και το Τζάμπολ, το οποίο βγάζει νικητές τους γηπεδούχους. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο ομάδες και ήρθε ένα εύκολο καλάθι από τον Πέτρου. Ανοίγουν το σκορ νωρίς η Westside. Λιάννας. Νικήτας ξανά για τον Λιάννα, εκείνος έχει βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 2-2. Καλανόπουλος. Μπάλα στη γωνία στον Τριανταφυλλίδη, θα αναλάβει εκείνος την εκτέλεση για τρεις. Σομιάδης αφήνει στα δεξιά. Στον Μοσχόπουλο, εκτελεί εκείνος, όχι με συγχωρείτε. Βίγλας ήταν, είδα καλά. Πέτρου, Τριανταφυλλίδης. Γιάννας, θα γίνει το κλέψιμο από την Τζιβάνα. Ο Μιάδης αφήνει δίπλα στον Λιάννα. Θα στοχίσει ο γενός από κοντά. Γαλανόπουλος. Μελεφάκης. Βρίσκει συμπαίκτη, Πέτρου θέλει να πάει προς τα μέσα, πάει στο ανάποδο, λέει απαλάστοση. Μοσχόπουλος. Λίγη εκτός, παραμένει ωστόσο στα χέρια των Westside. Σημερινούς φιλοξενούμενους, το σκορ στο 2-7. Καλανόπουλος αφήνει δίπλα του στον Μπελεχάκη, θα εκτελέσει εκείνος για 3, θα βρει σίδερο. Θα
έρθει μακρινή πάσα τώρα και ο Μοσχόπουλος θα φτάσει μέχρι το τέλος της φάσης για το 2-9. Προβάδισμα 7 πόντων πλέον για τους φιλοξενούμενους με 4.47 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πέτρου Γαλανόπουλος τσεκάρει τις επιλογές του. Λεγκάς Τριανταφυλλίδης, μπροστά του είναι ο Ψωμιάδης, έχει 2 δευτερόλεπτα, επέλεξε να πασάρει αντί να εκτελέσει ο Τριανταφυλλίδης και έτσι μένει μπάλα στα χέρια των Westside. Ψωμιάδης παίζει με τον Ματζιόρι, ο Λιάννας εκεί πλησιάζει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 2-11. Στο συν 9 πλέον η Τζιβάνα, η οποία έχει ξεκινήσει καλύτερα το παιχνίδι, δείχνει να έχει μπει πιο έτοιμη στο σημερινό μάτς. Λέγκας Τριανταφυλλίδης, έχουν 4 δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι. Πέτρου Τριανταφυλλίδης πάλι επέλεξε παίχτης των γηπεδούχων να πασάρει αντί να εκτελέσει λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος και αυτή η απόφαση τους κόστησε ξανά. Καθυλωμένοι στους 2 πόντους η Westside. Τσιμπουρής, Ψωμιάδης, θα το πάρει από την κορυφή, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Τζατζαλή, δεν μπορεί εκείνος από κοντά. Μελεχάκης έχει χώρο, εκτελεί αλλά αστοχή στην προσπάθειά του. Μοσχόπουλος κατεβάζει, δίνει και την πάσα, δεν θα την κάνει ασίστ ο συμπαίκτης του. Λεγκάς, τέτοια συνεργασία, ακόμα ένα λάθος από τους γηπεδούχους. Ψωμιάδης πήρε και άφησε, 2-13. Σε διψήφιο αριθμό πλέον η διαφορά. Με την Τζιβάνα να φτάνει στο συν 11 και την Westside να δυσκολεύονται αρκετά να βρουν λύση επιθετικά. Έχουν κολλήσει στους 2 πόντους. Τριανταφυλλίδης από κάτω, επιτέλους καλάθι για τους γηπεδούχους, 4-13. Ψωμιάδης, ένα στον Νικήτα. Η Μπαλαχάνα έξω, Νικήτας γυρίζει από το ύψος των βολών, δεν θα βρει στόχο. Σώζει ο Μπελεχάκης πριν περάσει εκτός η μπάλα. Καλανόπουλος, Λέγκας βλέπει απέναντι τον Μπελεχάκη, του περνάει την πάσα, εκτελεί εκείνος για 3, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι, δεν ξεκίνησε καλά πίσω από τα 6.75 ο Μπελεχάκης. Πάμε τώρα στον Τσιμπούρη. Αλλαγές για τις δύο ομάδες, Ανδριάδης πέρασε το μάτι για τους Westside, όπως και ο Κρυθαρούλας για την Τζιβάνα. Ο οποίος θα πάρει το σουτ, θα ξεκινήσει ζεστός. 4-16. Ένα μισή λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πέτρου με το δεξί θα τελειώσει καλά τη φάση για το 6-16. Κόπουλος, Θαρούλας, θα πάρει και αυτό το σουτ, θα βάλει και αυτό το σουτ. 6-19. Μπήκε με άγριες διαθέσεις ο παίχτης της Τζιβάνα. Λέγκας, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, Πέτρου. Θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Στάθηκε άτυχο σε αυτή τη φάση. Αυτό θα γίνει το κλέψιμο από τον Λέγκα. Τριανταφυλλίδης, αστοχή και εκεί ανάμεσα από τρία
από τρία άτομα δεν μπόρεσε να πάρει το θετικό rebound. Τσιγκούρης. Ωραία η πάσα. Θα την κάνει ασύστοχη. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Νικήτας. 22 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Westside. Γαρανόπουλος. Έγινε το λάθος. Τσιγκούρης κρατάει. Στα 7 δευτερόλεπτα βρίσκει τον Νικήτα. Το τρίποντο λίγο πριν τη λήξη του χρόνου είναι άστοχο και φτάνουμε στην λήξη του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 6-19. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκαλέπτο της αναμέτρησης με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να είναι κυρίαρχοι στο πρώτο δεκαλέπτο και να έχουν καταφέρει να φτάσουν σε μια διαφορά 13 πόντων. Δεν θα μπορέσει να μεγαλώσει από το πρώτο τρίποντο του δεκαλέπτου. Έχει ακόμα μια ευκαιρία τώρα. Ο Βίγλας θα την εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Από λίγο πιο κοντά. Θα κρατήσει το 6-21. Λέγκας. Δεν περνάει η πάσα του. Τώρα ανακόπτεται εδώ ο συνδυασμός της Τζιβάνα καθώς έγινε το φάουλ από τον Λέγκα. Πρώτο ομαδικό για τους Westside. Φάνος θα το πάρει από μέσα απόσταση με τη βοήθεια του Αμπλόπη για να το βάλει. Δεν το έκανε το χάτερη μπάλα. Νέα ευκαιρία ωστόσο με τον Κρυσταρούλα. 6-23. Πέτρου. Δεν είναι καλή πάσα. Ήθελε να βρει τον Λέγκα με την πάσα του Πέτρου, ωστόσο δεν βγήκε αυτή η συνεργασία. Μακρινή τώρα πάσα για τον Κρυσταρούλα. Εκείνος δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά. Λέγκας περνάει στον Γαλανόπουλο, προσποιείται εκείνος για να αποφύγει τα τρία σώματα των αντιπάλων, ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει κάτι. Από τα δεξιά ο Θάνος, Κρυσταρούλας εκεί αποφεύγει τον αντιπαλό του, για να ενόχλητος θα γράψει το 6-25. Συνεχίζουν ακάθεκτη η Τζιβάνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Westside να καλούν σε time out. Επιστροφή στη δράση έπειτα από το timeout των Westside, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν καλά στην δεύτερη περίοδο, στην οποία η Τζιβάνα συνέχισε από εκεί που τελείωσε στο πρώτο δεκάλεπτο. Εξακολουθεί να είναι αρκετά ενεργητική στην επίθεση, να βρίσκει λύσεις και γι' αυτό έχει έρθει και το σκορ στο 6-25, ενώ εδώ δεν θα μεγαλώσει εκεί. Βιάστηκα, έχω καλής αστόχης από κοντά. Πέτρου. Αφήνει έξω ο Μπελεχάκης. Αποφασίζει να εκτελέσει τελικά. Θα βρει σίδερο ξανά. Δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα τρίποντο ο Μπελεχάκης. Παρότι έχει πάρει αρκετά σουτ. Θα γίνει το κλέψιμο. Όχι, δεν ολοκληρώνεται. Τσατσαλής κρατάει. Θάνος από κάτω από την αντίπαλη ρακέτα με μια ωραία κίνηση. Θα κάνει το 6-27. Και όλο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στο συν 21 πλέον η διαφορά. Ανδρεάδης. Ασφυκτική πίεση εκεί από τον Κρυσταρούλα. Θα βγει. Θα γίνει το κλέψιμο, θα φύγει και στον εφηδιασμό ο Θάνος, ο οποίος θα στοχίσει αρχικά, έχει και δεύτερη ευκαιρία, θα πέτυχε το καλάθι τελικά για το 6-29. Μπελεχάκης. Δεν θα βρει καλάθι, ενώ η μπάλα κατέληξε και εκτός. Αχ,
χτύπησε τώρα πέρα στο στόμα για την Τζιβάνα. Ενώ ο Θόνος τώρα τον βλέπει στην απέναντι πλευρά. Ξανά Θόνος με την μπάλα στα χέρια του, δίνει χώρο ο Μπελεχάκης. Αστοχή εκείνος το σουτ, ωστόσο μάζεψε ξανά την κατοχή. Κατσαλής από μέση απόσταση. Νέο rebound του Θάνου. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Τζιβάνα, παρά για την επόμενη πάσα δεν πέρασε. Πέτρου 3 με 1 τώρα στην επίθεση. Ο Πέτρου πάει μόνος του, αλλά θα στοχίσει το lay-up. Βιγλάς περιμένει τους συμπαίκτες του. Αφήνει στον Χαλτούπη. Γυρίζει και στοχή στην προσπάθεια του Αχτύπης. 6-31 πλέον το σκορ. Η Τζιβάνα δείχνει να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Μπελεχάκης πάει στο fade away, θα στοχίσει. Μακρινή πάσα με στόχο τον Θάνο. Θα φτάσει εκείνος μέχρι το τέλος του δρόμου. 6-33. Υπενθυμίζω, παραμένουν χωρίς καλάθι οι γηπέδοχοι στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο απομένουν ακόμα 3-40. Λέγκας δεν θα σπάσει το ρόδι. Πάνε την πίεση τώρα με τις πάσεις οι φιλοξενούμενοι. Κρατάει στην γωνία ο Χτύπης. Περιμένει να έρθει στην επίθεση συμπαίκτες του Θάνος. Δίγλας ανενόχλητος από τα αριστερά θα στοχίσει. Με σφύριγμα για φάουλ από τον Τσατσαλή, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Όπως και ο Βίγλας στο παιχνίδι περνάνε Λιάνας και Μοσχόπουλος. Πέτρου από τα αριστερά θα βρει το καλάθι. 8-33. Έπειτα από 7 λεπτά παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο βρήκαν το καλάθι οι γηπεδούχοι. Λιάνα δεν μπόρεσε να κρατήσει, παρενέβη και ο Μπελεχάκης και πέταξε εκτός την μπάλα. Γαλανόπουλος και Τριανταφυλλίδης το μάτς τώρα για τους Westside. Ο Σκόπουλος, Θανός. Λέγκας θα κάνει το λάθος ακόμα ένα δώρο. Γιάννας παίρνει ξανά. Πολύ ωραία η πάσα του, αλλά δεν την εκμεταλλεύεται. Ο Χαλτούπης θα βγαίνει ένα πολύ ωραίο highlight, αν έμπαινε το καλάθι. Δύο για 10 ακόμα μέχρι την ανάποβλα του ημιχρόνου. Με την Τζιβάνα να διατηρεί σταθερά το προπάτημα του στο παιχνίδι. Και το σκορ να βρίσκεται στο 8-33 αυτή τη στιγμή. Δεν θα αλλάξει από το τρίποδο του Τριανταφυλλίδη. Προϋποθέσεις για ακόμα έναν ευθυδιασμό. Βρίσκει μπάλα στα πόδια του Θάνου και έτσι δεν του επέτρεψε να τρέξει στην επίθεση. Θα πάρει το σουτ. Το Αχτύπης είναι άστοχος, Θάνος σε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Αφήνει έξω στον Μοσχόπουλο. Χαλτούπης άστοχος. Πέτρου μαζεύει, θέλει να βγάλει γρήγορα προς την ομάδα του. Βρίσκει τον Λέγκα και εκείνος με το δεξί θα τελειώσει τη φάση. Για το 10-33. Μοσχόπουλος γυρίζει, αφήνει τον Θάνο. Πλησιάζει εκείνος, θα μπει στο καλάθι μπάλα. 10-35. Γαλανόπουλος πήρε από τον Πέτρου, ανέλαβε και την εκτέλεση. Μπήκαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο
Σχόπουλος, ωραία πάσα. Ωραία, εκεί ξεδιπλώνονται στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο δεν μπορούσαν να βρουν το καλάθι. Καλανόπουλος αφήνει στον Λέγκα, ανενόχλητος εκείνος από τη γωνία, θα βρει στόχο. 13-35. Ένα από τα λίγα τρίποντα των Westside στο μάτς. Νομίζω πρέπει να είναι και το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σχόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Γαλανόπουλος, 15 δευτερόλεπτα για τους Westside. Λεγκάς είδε τον Γαλανόπουλο. Δεν βγήκε ευνηδιασμός. Ο Λεγκάς τόσο θα πάει προς τα μέσα. Τριανταφυλλίδης στην δεύτερη ευκαιρία, παίρνει το φάουλ και τις δύο βολές. Ο Χαλτούπης είναι αυτός που έκανε την παράβαση. Εύστοχος στην πρώτη ο Τριανταφυλλίδης, 14-35. Θα χάσει την δεύτερη Λιάνας. Γρήγορη πάσα και δεν πρόλαβε να εκτελέσει νομίζω εδώ ο Αχτύπης και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 14-35. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ξεκίνημα λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου με την Τζιβάνα να διατηρείται μπροστά στο σκορ με 14-35. Έχει χτίσει μια απόσταση ασφαλείας ενώ ο Μπελεχάκης θα βρει το πρώτο τρίποντο στην αναμέτρηση 17-35. Ο Σκόπουλος παρακαταλήγει στον Ψωμιάδη, αποφασίζει να το πάρει, εκείνος είναι για τρεις το σουτ. Το rebound στα χέρια του Λιάνα, θα βρουν χέρι εκεί στην άμυνα. Μπελεχάκης πρέπει να το βρει και ο Τριανταφυλλίδης. Αν τον Μπελεχάκη έγινε το φάουλο όπως λέει ο ρέφερι. Είναι βολές για τον Λιάνα. Άστοχος την πρώτη προσπάθεια. Αστοχή και στην δεύτερη. Airball και οι δύο προσπάθειες του Λιάνα. Γαλανόπουλος τώρα πήρε για να οργανώσει. Πέτρου θα εκτελέσει και αυτός για τρεις, θα στοχίσει το επιθετικό rebound. Ήρθε από τον Σαχσανίδη, ο οποίος παίρνει ξανά την μπάλα με το δεξί, θα στοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Ψωμιάδη στο rebound. Αχτύπης δυσκολεύει κάπως εκεί τον Τσιμπούρη με την πάση του και δεν θα γλιτώσουν το λάθος η Τζιβάνα. Πέτρου κρατάει, πάει ο Μπελεχάκης να του δώσει το screen. Η μπάλα έξω στον Σαχσανίδη. Εκτελεί εκείνος ανενόχλητος, δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα, καταλήγει πολύ προσπάθεια. Το 17-35 δεν αλλάζει σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά. Υπενθυμίζω το δεκάλεπτο ξεκίνησε με το τρίποδο του Μπελεχάκη και από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο καλάθι, ούτε τώρα ο Λιάνας θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι των αντιπάλων. Ψωμιάδης θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Ρίχνοντας μια ματιά στον όμιλο των δύο ομάδων, η Κλειό είναι αυτή που φτάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής. Δύο νίκες σε δύο παιχνίδια, βρίσκεται στην κορυφή από την άλλη. Ρεκόρ 1-1 έχουν οι Drunk Team και η Φιωρετσίνα. Από την άλλη στο 1-0 βρίσκεται η 1-1. Οι Λύκοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει, δεν έχουν παίξει το πρώτο τους μάτς στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Ενώ οι Crashers έχουν 0-2 ρεκόρ, δύο ήττες σε ισάριθμο μάτς. Και από την άλλη τώρα Τζιβάνα και Westside παίζουν το δεύτερο παιχνίδι τους.
έχουν ιτηθεί και οι δύο στις πρεμιέρες τους. Να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα βρει την πρώτη νίκη στην Summer Development League. Μέχρι στιγμής η Τζιβάνα τα καταφέρνει πολύ καλά στο match, προηγείται 17-37 και δεν θα ανέβει το σκορ τώρα από την προσπάθεια του Ψωμιάδη. Καλανόπουλος, Πέτρου, Μελεχάκης εκτελεί, θα βρει σιδερό. Η γρήγορη πάσα βγάζει τον αχτύπη κάτω από την αντίπαλη ρακέτα για να γράψει το 17-39. Με συγχωρείτε, 17-38 είναι το σκορ. Καλανόπουλος εκτελεί για 3 αστοχή, ενώ έλεγε και ο χρόνος στην επίθεση των γηπεδούχων. Λιάννα στον εφνιδιασμό, του βάλε και το σώμα ο Σαχσανίδης, τον εμπόδισε. Διωμένα τώρα στην επίθεση, θα την εκμεταλλευτούν, δεν θα την εκμεταλλευτούν οι Westside. Χάνουν την ευκαιρία. Τσιμπούρης, Ψωμιάδης, η μπάλα ξανά στον Τσιμπούρη, ο οποίος είναι μόνος στο τρίποντο. Πέτρου στο μακρινό rebound, ευκαιρία να τρέξουν ξανά οι γηπεδούχοι. Σαχσανίδης, δυνατό το τελείωμα, Τριανταφυλλίδης κρατάει. Θα πάρει και το σουτ, θα βρει σίδερο και αυτός. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Westside. Ανδρεάδης μελαμπάει προς τα μέσα και το φάουλ έγινε από τον Τσατσαλή. Λέγκας τώρα στο παρκέ στην θέση του Πέτρου. Εκτός ο Ανδρεάδης την πρώτη, 18-38. Θα βάλει και την δεύτερη για το 19-38. Κρυθαρούλας τώρα στο μαζί για τους φιλοξενούμενους. Πήρε την θέση του αχτύπη. Δυνατή πάσα ωστόσο του Τσιμπούρη, θα γίνει το λάθος. Δεν μπόρεσε να υποδεχτεί εκεί την μπάλα της Αλής. Λέγκας ανεβάζει ταχύτητα, Μπελεχάκης αντί να τελειώσει μόνος του πάσα, ξανά στον Λέγκα. Η πάσα δεν περνάει. Η μπάλα ωστόσο παραμένει στα χέρια των Westside. Λέγκας θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. 22-38. Στους 16 λέων η διαφορά στο μάτς. Μοσχόπουλος στη γωνία, ο Κρυθαρούλας είναι για 3 στο σουτ, θα πυροβολήσει. 22-41, άμεση απάντηση για Χίρος Κρυθαρούλα, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις πίσω από τα 6-75. Λέγκα σε φτωχή για 2 αυτή τη φορά, 24-41. Κρυθαρούλας Μπούρης πλησιάζει, δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Τσατσαλής. Το rebound στα χέρια του ο Τριανταφυλλίδη. Ανδρεάδης επιλέγει να πάει μόνος στη φάση. Να βάζει εκεί με τον εαυτό του. Δεν περνάει αρχικά η πάσα του Τζιμπούρη, ούτε στη συνέχεια θα μπορέσει να συγκρατήσει. Καλανόπουλος 2-2 μπροστά. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τον Καλανόπουλο, έκανε και την προσφύση στην αρχή και εκτέλεσε όμορφα για το 26-41. Κρυθαρούλας ακόμα ένα τρίποντο, δεν θα φέρει τους 3 πόντους αυτή τη φορά, την μπάλα ξανά στα χέρια του. Αφήνει στο πλάι, Τσατσαλής, ευστοχή για 2 πόντους, 26.
43. Και 40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Εξαιρετικό rebound. Εκτελεί μετά την προσποίηση ο Ανδρεάδης. Αδράνησε και η άμυνα της Τζιβάνα, έχασε το rebound. Γαλανόπουλος έβαλε καμπύλη στο σουτ. Πιέζεται αλλά συγκρατεί ο Μοσχόπουλος. Μπαίνει ξανά από τον Κρυθαρούλα. Πλάει εκείνος τώρα, δίζει και αφήνει την μπάλα με το δεξί στο καλάθι, 26-45. Πελεχάκης, πυρολέγκας και εκτέλεσε κιόλας, αλλά δεν το έβαλε. Τσατσαλής αφήνει στον Τσομιάδη για να βγάλει εκείνος μπροστά τον ευνηδιασμό. Η συνεργασία φέρνει ξανά τον Ψωμιάδη στην επίθεση. Με το δεξί εκείνος τελειώνει καλά τη φάση, 26-47. Στο συν 21 και πάλι Τζιβάνα. Βρέθηκε στην ίδια απόσταση και νωρίτερα στο μάτς. Έχει ευκαιρία τώρα να αυξήσει κι άλλο την διαφορά Τσιμπουρής. Ο Σχόπουλος Κρυθαρούλας και έκοψε προς το καλάθι τον είδο συμπαίκτης του, 26-49. Ουσιαστικό παιχνίδι από την Τζιβάνα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Αυξάνουν κι άλλο την απόσταση ενώ παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. 30 Φιλίδης από τα αριστερά, το rebound στα χέρια του Μοσχόπουλου. Τσιμπούρης, αστοχή, Τσατσαλής εκεί, αστοχή και αυτός μόνος του, αλλά με το follow θα πετύχει το 26-51. Φάνηκε παραδομένη σε αυτή την άμυνα η γηπεδούχος ομάδα. Ο Μπελεχάκης τώρα θα ευστοχή στο τρίποντο για να γράψει το 29-51. 14 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση της Τζιβάνα. Ψωμιάδης. Μοσχόπουλος, τα 5 δευτερόλεπτα σηκώνεται, δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα ξανά στον ίδιο για την δεύτερη ευκαιρία του. Θα την εκμεταλλευτεί, 29-53. Και αυτό είναι και το σκορ έπειτα από το τέλος της τρίτης περίοδου. Μόλις άρχισε και το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με την Τζιβάνα να είναι στην επίθεση. Πάνω στην προσπάθεια του ο Χαλτούπης. Λέγκας αφήνει στον Πέτρου. Λέγκας και πάλι, πάνω του είναι ο Θάνος. 6 δευτερόλεπτα από το ύψος της βολής αστοχή ο Λέγκας. Μπελεχάκης στο επιθετικό rebound, μπάλα ξανά στα δικά του χέρια. Ούτε τώρα θα βρει το δίποδο. Το τρίποδο δυσκολείται. Ενώ στον εφηδιασμό ο Μοσχόπουλος δεν θα δυσκολευτεί να γράψει το 29-55. Πέτρου από τα δεξιά σε μια δύσκολη προσπάθεια. Νικήτας, θέλει να τρέξει ξανά, οι φιλοξενούμενοι δεν θα τους βγει τώρα. Μπελεχάκης. Λέγκας, σκαστήπασα για τον Σαξανίδη, τον δυσκόλεψα αρκετά. Νικήτας τώρα ξεχύνεται στον ευνηδιασμό, δεν θα βρει το καλάθι. Αυτό είχε σε μια εύκολη προσπάθεια. Μπελεχάκης, πυροβολή, 32-55. Νικήτας. Η μπάλα έξω στον Χαλτούπη.
Ζήγλας, από τα δεξιά ο Χάνος. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα, ενώ θα φύγει και εκτός στη συνέχεια. Είναι στα χέρια των Westside. Πέτρου, αστοχή στην προσπάθεια. Χάνος, πάει και αυτός στο post του coach, αλλά αστοχή και αυτός με τη σειρά του. Πέτρου, αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα για τους γηπεδούχους. Δεν θα το εκμεταλλευτούν, ενώ έχουμε και διακοπή. Καθώς ο Θάνος ζητάει την αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Στη θέση του περνάει ο Αχτυπής. Πρέπει να τον έχει τραβήξει το πόδι, όπως καταλαβαίνω από το σημείο που πιάνει. Λέγκας. Σαξανίδης, δυνατό τελείωμα. Μοσκόπουλος πέρασε στον Αχτύπη και μας αστόχησε από κοντά. Μπελεχάκης θα πάρει ακόμα ένα τρίποδο, θα αστόχησε αυτή την φορά. Το rebound μακρινό στα χέρια του Μοσκόπουλου. Τελεία αμέσως ο Αχτύπης, αστοχή στον τρίποντο. Μπελεχάκης έχει ανοίξει κάπως το παιχνίδι, καθώς φαίνεται από αυτά τα τελευταία 5,5 λεπτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα με το σκορ στο 32-55 και έτσι οι δύο ομάδες παίζουν κάπως πιο απελευθερωμένα. Ο Σκόπουλος είναι μόνος του, θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο, 32-58. Το σύν 26 πλέον η Τζιβάνα, η οποία έχει καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Κοίτας. Είδε εκεί μόνο του τον Βίγλα, εκείνος δεν μπορούσε να τελειώσει καλά. Και πάλι Νικήτας, ούτε τώρα θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Πέτρου, Λέγκας, ξανά για τον Πέτρου, όχι δεν πέρασε η πάσα. Το υποθέσει ευνηδιασμό εδώ για τους φιλοξενούμενους και ο Βίγλας θα φτάσει μέχρι το τέλος, 32-50, 32-60 με συγχωρείτε. Αφήνει στον Λέγκα ο Πέτρου, ως τον Ανδρεάδη, με συγχωρείτε, Σαχτανίδης από τα αριστερά θα βρει το καλάθι, 34-60. Χαλτούπης αφήνει πίσω από την πλάτη στον Μοσκόπουλο. Μένει ξανά ο Μοσκόπουλος, θέλει να πλησιάσει, ο Σαχτανίδης τον δυσκολεύει. Νικήτας προσποιείται, τρώει την προσποίηση ο Λέγκας. Έχουμε καλάθι και φάουλ. 34-62. Ευστοχής και στην συμπληρωματική βολή. Για το 34-63. Μπελεχάκης θα εκτελέσει, αστοχή. Γυρίζει ο Τριανταφυλλίδης στο δεξί χουκ, είναι και αυτός άστοχος. Πάει μέχρι το τέλος ο Πιθαρούλας, 34-65. Και
2:55 ακόμα στο ρολόι. Ωστόσο ξέρουμε ήδη τον νικητή του μάτς. Με την διαφορά τώρα να βρίσκεται στο σύν 31 και να έχουν και ευκαιρία να την μεγαλώσουν εδώ, αλλά θα την πετάξουν οι φιλοξενούμενοι. Πέτρου πάει μέχρι το τέλος, θα ευστοχίσει στο φλότερ 36-65. Μέσα ο Νικήτας, ο οποίος θα πάρει τα χειροκροτήματα από τους συμπαίκτες του. Πραγματική αποθέωση για το καλάθι του Νικήτα, 36-67 πλέον το σκορ. Πέτρου θα βρει και αυτό στο δρόμο προς το καλάθι, 38-67. Είπαμε, έχει ανοίξει κάπως ο ρυθμός, οι άμυνες δεν είναι τόσο σφιχτές όσο στο προηγούμενο, στην προηγούμενη διάρκεια. Τσιμπούρης κρατάει 1:48 στο ρολόι. Σηκώνεται αστοχή ο Χαλτούπης, κρατάει ο ίδιος. Θα γίνει το κλείσμα από τον Μπελεχάκη. Μπελεχάκης θέλει να πλησιάσει. Έχει μπροστά του τον Νικήτα, ο οποίος θα κάνει το φάουλ και θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. ...69-67 από την μία εύστοχη βολή του Μπελεχάκη. Ο Χαρούλας βρέθηκε μόνος του εκεί κάτω από την ρακέτα. Πέτρου. Νέο φαουλ τώρα από τον Αχτύπη αυτή τη φορά. Επάνω στον Πέτρου και έτσι και αυτός θα οδηγηθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα βάλει την πρώτη, 40-67. Μέσα και η δεύτερη, 41-67. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Κρυφαρούλας σηκώνεται, αλλά αστοχή ο Νικήτας. Μπελεχάκης θέλει να κατεβάσει, ξεπερνάει την πίεση του αντιπάλου. Ανδρεάδης θα πάρει το τρίποντο, θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός. 44-67. Χτύπης αφήνει στον Χαλτούπη. Κρυθαρούλας θα το πάρει υπό, υπό την πίεση του Πέτρου. 18. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς, δεν θα κάνουν επίθεση Westside και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Πρώτη νίκη λοιπόν για την Τζιβάνα στην Summer Development League. Θα πάει το ρεκόρ στο 1-1, από την άλλη οι Westside θα ιτηθούν και την δεύτερη αγωνιστική και θα πέσουν στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το χρυσό του Σπάρτακου, Westside Τζιβάνα, 44-67.